Γεια σας και χαρά σας και καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2022, γεμάτο αγάπη, τύχη και υγεία εγώ θα πω και όλα τα άλλα θα τα βρείτε στην πορεία. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Συμπληρώσαμε 4 χρόνια στο YouTube και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και θέλω να σας πω και φέτος ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κάθε Γενάρη με πιάνει κάτι και νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που είστε εδώ, ειδικά εσείς που είστε από την αρχή και στηρίζετε αυτό εδώ το κανάλι. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το πρώτο βίντεο του 2022, το οποίο φυσικά έχει να κάνει με πολύ αγαπημένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποίησα κατά τη διάρκεια του 2021. Σήμερα θα μιλήσουμε για μακιγιάζ. Έχω προϊόντα μπροστά μου για όλα τα βαλάντια. Δεν έχω ξεχωρίσει τα high-end από τα drugstore. Και την επόμενη εβδομάδα, μάλλον, θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα του 2021 όσον αφορά στην περιποίηση της επιδερμίδας. Θα είναι βίντεο skincare λοιπόν και πάρα πολύ χορταστικό, σας το υπόσχομαι. Πάμε να ξεκινήσουμε από ενυδάτωση. Να σας πω ότι δοκίμασα αυτή εδώ την ενυδατική μάσκα από Ilia Beauty. Είναι πάρα πολύ μικρή συσκευασία, γιατί αγόρασα ένα πακετάκι με μικρότερες συσκευασίες για να τα δοκιμάσω και όμως δεν χρειάζεστε πολύ ποσότητα, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ συμπυκνωμένο μπάλμ, το οποίο αν το βάζετε κάθε βράδυ, το πρωί τα χυλάκια σας θα είναι, παιδιά, βελούδινα, μορδένια, απαλότατα και έτοιμα για φύλημα. Λοιπόν, πάμε σε primer. Έχω 2 μπροστά μου και θέλω να πω ότι το 2021 ήταν η χρονιά που αποφάσισα να χρησιμοποιώ περισσότερα ενυδατικά primers και περισσότερα primers με λάμψη. Το πρώτο λοιπόν που χρησιμοποίησα το μεγαλύτερο διάστημα του 2021 είναι αυτό εδώ από την Lancaster, λέγεται Skin Life. Με βόλεψε πάρα πολύ γιατί έχει και SPF 30 και για πολλούς μήνες ήταν και είναι και το αντιλιακό μου, να σας πω την αλήθεια. Το πλήρως όνομά του είναι Shield & Glow Primer 2-in-1 Broad Pollution Defense και αυτό σημαίνει ότι εκτός του ότι προετοιμάζει την επιδερμίδα για την εφαρμογή του μακιγιάζ, μας προστατεύει και από την ατμοσφαιρική ρήπανση και έχει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το δεύτερο που χρησιμοποίησα και ανακάλυψα προς το τέλος της χρονιάς είναι το Futurist Aqua Brilliance Watery Glow Primer, ένα ακόμα primer λάμψης, αυτή τη φορά από την Estée Lauder. Λοιπόν, αυτό είναι σαν να βάζετε νεράκι στο πρόσωπό σας, πολύ υδαρές και πάρα πολύ ελαφρύ και τα δύο κάνουν και για λιπαρές επιδερμίδες, για κάθε τύπο επιδερμίδας βασικά και βρίσκω ότι έχει και διαφορά το μακιγιάζ μου στη διάρκεια, έχει καλύτερη διάρκεια όταν χρησιμοποιώ αυτά τα δύο primers ως βάση από κάτω και φυσικά αφήνουν και μια πολύ ωραία λάμψη στην επιδερμίδα. Πάμε τώρα σε foundations. Έχω αρκετά εδώ μπροστά μου. Θα σας πω γιατί. Γιατί τα έχω χωρίσει ανάλογα με την κάλυψη και το αποτέλεσμα. Γιατί ξέρω ότι οι ανάγκες της καθεμιάς μας είναι διαφορετικές. Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτα για τα δύο που εγώ χρησιμοποίησα περισσότερο μέσα στη χρονιά. Το ένα, φαντάζομαι, θα το μαντεύετε. Είναι το Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation από Giorgio Armani. Ένα από τα πιο γνωστά foundations που κυκλοφορούν και έξω εδώ και χρόνια. Και εγώ το αγάπησα πάρα πολύ. Χρειάζεται όμως να το σετάρω οπωσδήποτε, γιατί διαφορετικά είναι τόσο λαμπερό, να σας το θέσω έτσι, που μετά από λίγη ώρα φαίνεται σαν να είναι λιπαρή όλη μου η επιδερμίδα. Στρώνει όμως τέλεια, έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη. Περισσότερη όμως κάλυψη έχει το Dior Forever, αυτό που το χρησιμοποιώ περισσότερο τους τελευταίους μήνες. Να σας πω ότι η απόχρωσή μου στο Luminous Silk είναι η 6 και στο Dior είναι η 2WO. Το WO σημαίνει Warm Olive. Μπορεί να πάω και στο 3 το καλοκαίρι που μαυρίζω και λίγο. Να σας πω για το Forever ότι έχει μεγαλύτερη καλυπτικότητα και το βρίσκω ότι είναι λίγο πιο matte από το Luminous Silk, αν πρέπει να τα συγκρίνω τα δύο, και βρίσκω ότι είναι αρκετά καλυπτικά εκτός αν έχετε πολύ μεγάλες ατέλειες, όπου εκεί σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε ένα concealer ή πριν το foundation ή μετά για να τα κρύψετε με αυτόν τον τρόπο. Θα πάμε σε λίγο στο concealer. Προς το παρόν, να σας μιλήσω για ένα προϊόν που χρησιμοποίησα μέσα στο 2021. Είναι το Glowish Multidew από την Huda Beauty. Αυτό εδώ το προϊόν δεν το χρησιμοποίησα τόσο πολύ ως foundation, αλλά συμπληρωματικά βάζοντας μερικές σταγόνες στα foundation μου, αυτά τα δύο που είναι πιο καλυπτικά, για να τα κάνω λίγο πιο λαμπερά, γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη. Αν είστε ξηρές, νομίζω ότι θα το λατρέψετε, ή αν θέλετε να δώσετε λίγη ζωντάνια στο προσωπικό σας και είναι θαμπή η επιδερμίδα σας, αυτό θα δώσει πολύ λάμψη, γιατί είναι πολύ λαμπερό το αποτέλεσμά του. Αν τώρα θέλετε κάτι πολύ ελαφρύ για τις no makeup μέρες, το Double Wear Sheer Long Wear Makeup με SPF 20 είναι αυτό που το βάζεις
και φεύγεις, έτσι, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο ούτε καν να το σετάρεις. Έχει και αντιλιακή προστασία, πράγμα που βολεύει πολύ και είναι διάφανο. Βασικά βλέπετε ότι έχει λίγο χρώμα, αλλά ουσιαστικά δεν κυκλοφορεί με αποχρώσεις. Είναι μία η απόχρωση που κυκλοφορεί, γιατί γίνεται ένα με την επιδερμίδα σας και ουσιαστικά εξαφανίζεται. Επίσης, τέλος, θέλω να μιλήσω για ένα πολύ πολύ matte foundation από την Kiko Milano. Είναι το Nothing Matte. Αυτό είναι κάπως σε μορφή μους, είναι πολύ πολύ επιχτό αλλά ταυτόχρονα και βελούδινο στην αίσθηση και είναι για εσάς τις πολύ πολύ λιπαρές, προτείνω να το δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Πάμε σε concealers. Λοιπόν, σας είπα ότι αν έχετε ατέλειες θέλω να χρησιμοποιήσετε ένα concealer για να τις καλύψετε. Dior Forever Skin Concealer. Είχα δει άπειρες και το χρησιμοποιούσαν αυτό. Λέω τι στο καλό μαγικό έχει. Το μαγικό που έχει είναι ότι δεν φαίνεται βαρύ. Το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ, ας πούμε, σε κάτι σημαδάκια που έχω στο πρόσωπο σήμερα. Δεν φαίνεται βαρύ, ωστόσο καλύπτει καταπληκτικά. Έχω πάρει την ίδια απόχρωση, το 2WO, που είναι ακριβώς η απόχρωση της επιδερμίδας μου. Οπότε το χρησιμοποιώ για να καλύπτω ατέλειες. Αυτό που χρησιμοποιώ γύρω από τα μάτια είναι το Rare Beauty Concealer στην απόχρωση 230N. Το φοράω και σήμερα, παρόλο που είναι ουδέτερη απόχρωση, έχω να πω ότι τη βρίσκω λίγο κίτρινη, όχι ενοχλητικά κίτρινη γιατί και εγώ κιτρινίζω, αλλά θα την ήθελα λίγο πιο ουδέτερη. Παρόλα αυτά και αυτό έχει πάρα πολύ ωραία σύνθεση, χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα, τίποτα αυτό, για να δημιουργήσετε πολύ ωραία κάλυψη γύρω από τα μάτια και φωτεινότητα. Και υπάρχουν και μέρες που εγώ δεν το σετάρω, αυτό κι όμως, και δεν σετάρω και αυτό, το οποίο είναι το Stick Concealer, το Secret Camouflage Brightening and Correct Duo, στην απόχρωση 2W το έχω, για φωτεινότητα από τη μία πλευρά και κάλυψη από την άλλη, από την Laura Mercier, μία από τις πολύ ωραίες ανακαλύψεις του 2021 και αυτό αξίζει να το σεκάρετε. Όταν τώρα ήθελα να σετάρω το concealer μου, γιατί ήθελα να έχει και μεγαλύτερη διάρκεια, δεν ήθελα καθόλου να μπαίνει σε λεπτές γραμμές και να μετακινείται, χρησιμοποιούσα αυτή εδώ την πούδρα από τη Laura Mercier, είναι η Secret Brightening Powder for Under Eyes, κυκλοφορεί μόνο σε μία απόχρωση αν δεν κάνω λάθος, έχει τον αριθμό 1 από κάτω, τσεκάρετε το αυτό, εγώ αυτή χρησιμοποιώ, φαίνεται άσπρη αλλά είναι απόλυτα διαφανής και δίνει πολύ ωραία φωτεινότητα κάτω από τα μάτια αλλά και διάρκεια στο concealer σας. Και για το πρόσωπο χρησιμοποιώ την πούδρα της Charlotte Tilbury, την οποία την έχω και μαζί μου, με έχει βολέψει πάρα πολύ, βλέπετε έχω νέα συσκευασία γιατί η προηγούμενη τέλος. Οπότε είναι μια πούδρα που ξαναγόρασα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να την έχω μαζί μου για touch-ups και την έχω στην απόχρωση 2 medium. Πάμε σε φρύδια, γιατί φρύδια κάνω μετά από τη βάση μου. Οπότε θα σας πω ότι χρησιμοποίησα πάρα πολύ το μολύβι αυτό από τη Smashbox που είναι το Brow Tech Matte Pencil. Είναι πάρα πολύ λεπτό από τη μία πλευρά και έχει και το βουρτσάκι του από την άλλη. Η απόχρωση νομίζω είναι η Dark Brown που χρησιμοποιώ και χρησιμοποιώ και αυτό εδώ το μολύβι από Rare Beauty. Είναι το Brow Harmony στην απόχρωση Cool Brown. Εκπληκτικό μολύβι τριγωνικό από τη μία πλευρά. Λοιπόν, δείτε λίγο, δεν βγαίνει άλλο. Σχεδόν το έχω τελειώσει και δεν σας το έχω δείξει ακόμα σε βίντεο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα το ξαναγοράσω. Όπως και αυτό, έχω πάρει 2-3 στις εκπτώσεις. Και από την άλλη έχει τζέλ με χρώμα και ένα πάρα πολύ λεπτό βουρτσάκι, το οποίο βοηθάει να χτενιστούν πολύ ωραία οι τριχούλες, να μείνουν στη θέση τους και να αποκτήσουν και τον όγκο που θέλουμε, να γεμίσουμε δηλαδή και κάποια σημεία. Για σετάρισμα όμως, εγώ έχω χρησιμοποιήσει το μολύβι από Rare σήμερα και το gel από Anastasia Beverly Hills. Αυτό είναι το Brow Freeze. Παιδιά, δεν έχω δει πιο ωραίο προϊόν για να σετάρετε τα φρύδια σας, για να στέκονται στη θέση τους ακριβώς εκεί που τα θέλετε. Χρησιμοποιώ το βουρτσάκι αυτό, ή μπορείτε οποιοδήποτε βουρτσάκι φρυδιών να χρησιμοποιήσετε. Και το βουτάω εδώ σε αυτό το gel και τα αφήνω λίγη ώρα να στεγνώσει και μετά τελείωσε, δεν πάει πουθενά. Έλα, πες καλή χρονιά στα κορίτσια και στα αγόρια που μας βλέπουνε. Πες ότι φάγαμε μαζί πολλά μελομακάρονα. Και πάχινα κι εγώ κι εσύ. Παιδιά, πάχινα κι εγώ τις γιορτές από τα πολλά μελομακάρονα. Πάχινα και ο Μέρλιν γιατί ζήλευε και όλο και κάτι του δίνα. Όχι μελομακάρονα, προφανώς, από τα δικά του τα snacks. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας να πάμε σε bronzer. Χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτή τη χρονιά το Tantour από Huda Beauty. Το λάτρεψα, το έχω στην απόχρωση light. Μην πάρετε πιο σκούρα, θα σας πέσει πολύ σκούρα. Όπως βλέπετε, να, έχω κάνει τρυπίτσα εδώ στη μέση. Είναι μια καταπληκτικά φυσική απόχρωση. Απλώνεται
πάρα πάρα πολύ εύκολα, μπλεντάρεται δηλαδή ονειρεμένα στην επιδερμίδα. Δεν το χρησιμοποιώ κάθε μέρα προφανώς, γιατί πολλές φορές βιάζομαι και χρησιμοποιώ μόνο πουδρένιο μπρόντζερ, αλλά όταν θέλω να κάνω ολοκληρωμένο μακιγιάζ, όπως σήμερα για παράδειγμα, το χρησιμοποιώ οπωσδήποτε και βρίσκω ότι βοηθάει και στη διάρκεια των υπόλοιπων προϊόντων. Το Glowish επίσης από Huda Beauty, για να πάμε στα πουδρένια, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ελαφρύ, χτίζεται όμως και δεν ανοίγει κιόλας. Λοιπόν, και έχει μία ανεπαίσθητη λάμψη. Δεν έχει glitter, έχει όμως μία πολύ ωραία λάμψη, γιατί είναι από την ίδια σειρά που ήταν και αυτό το προϊόν που σας έδειξα λίγο πριν, την Glowish σειρά της Huda Beauty. Αλλά επίσης ένα bronzer το οποίο λάτρεψα και απέκτησα προς το τέλος του 2021 και το χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά πλέον, είναι το Too Faced Chocolate Soleil Bronzer. Αυτό λοιπόν το bronzer, εκτός του ότι έχει συγκλονιστική μυρωδιά, αυτό το ξέρουμε χρόνια για τα προϊόντα της Too Faced, έχει και καταπληκτική απόχρωση, γιατί δεν κοκκινίζει, δεν πορτοκαλίζει. Στη δική μου επιδερμίδα βρίσκω ότι είναι καταπληκτικό, μπλεντάρεται τέλεια, δεν σας αφήνει στάμπες, είναι ένα bronzer εγγύηση. Πάμε σε μαγουλάκια. Λοιπόν, δύο ρούζ επίσης που χρησιμοποίησα και ανακάλυψα προς το τέλος της χρονιάς, γιατί πριν είχα και το No Buy και περίμενα και τις εκπτώσεις, ήταν αυτά τα δύο από Viv. Θα σας δείξω τις αποχρώσεις. Είναι η Πιάτσα που φοράω σήμερα και η Cherub που φοράω τις μέρες που θέλω να κάνω πιο ροζμόβ μακιγιάζ. Είναι επίσης ονειρεμένα. Έχουν pigment τόσο όσο, γιατί όταν είναι και πάρα πολύ δυνατή χρωστική, κινδυνεύεται να μην μπλενταριστεί σωστά, να σας κάνει στάμπες, να σας μείνει σε σημεία ή να βάλετε πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει να τα χτίζω τα bronzer μου, τα ρούζ μου και τα bronzers. Και επίσης μου άρεσε πολύ και η σύνθεση του Sweet Cheeks Matte από την NYX. Η απόχρωση που έχω είναι η Bang Bang. Αυτή συνήθως τη φοράω όταν θέλω να κάνω έτσι πιο βαθύ μοβ μακιγιάζ. Νομίζω ότι την έχω βάλει και με κόκκινο. Μπορεί να την έχω βάλει και με κόκκινο κραγιόνι. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Λοιπόν, αυτά για τα ρούζ. Να προχωρήσουμε και να πάμε σε προϊόντα ματιών. Θα σας δείξω τη μία και μοναδική παλέτα που ξέρετε ότι χρησιμοποίησα και έλειωσα μέσα στο 2021 και είναι η Soft Glam 2 Mini από την Anastasia Beverly Hills. Συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και συνεχίζει να αγαπιέται αυτή εδώ η παλέτα. Και επίσης χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτή εδώ τη σκιά σε stick από την Laura Mercier, που ήταν μέρος μιας limited edition συλλογής, νομίζω ότι κυκλοφορεί ακόμη. Η απόχρωση είναι η Bed of Roses, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι σκιά που βάζω σε όλο μου το βλέφαρο μέχρι εδώ πάνω και την σβήνω απλά με ένα πινελάκι ή με το δάχτυλό μου. Δουλεύεται πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ μεγάλη σταθερότητα μόλις στεγνώσει και είναι, παιδιά, μια απόχρωση που νομίζω θα πηγαίνει αφενός σε όλες σας και σας λύνει τα χέρια όταν θέλετε να κάνετε κάτι γρήγορο που να έχει και μια γυαλάδα και μια λάμψη και να φύγετε από το σπίτι. Τέλειο stick αυτό. Επίσης, πάρα πολύ ωραία σκιά που δεν τη χρησιμοποίησα τόσο σκιά όσο ως βάση για να τοποθετήσω άλλη σκιά από πάνω, είναι η Always On Cream Shadow από την Smashbox. Επίσης και αυτή δουλεύεται εύκολα, απλώνεται πολύ ωραία, αλλά όταν στεγνώσει δεν κουνιέται, οπότε θα σας πρότεινα, αν έχετε λιπαρά βλέφαρα, θέλετε κάτι να βάλετε ως βάση για να μην κουνιέται η σκιά σας, αλλά και για να αναδείξετε το χρώμα που θα βάλετε από πάνω, διαλέξτε την απόχρωση που σας αρέσει ή μπορεί να είναι μια πολύ ουδέτερη απόχρωση, μια πολύ έτσι κρέμ και να βάλετε ό,τι θέλετε από πάνω ή μια πιο χρωματιστή όπως αυτή εδώ που είναι η Olive και στήστε το eye look σας πάνω σε αυτή. Επίσης θα με θυμηθείτε και θα με ευγνωμονείτε. Πάμε σε highlighters. Να σας πω ότι έχω ένα κρεμόδες εδώ, νομίζω σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, πρέπει να είχε μπει σε αγαπημένα του μήνα, Iconic Glow Liquid Highlighter από τον Coré. Το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου, έχω βάλει βέβαια από πάνω και αυτό εδώ από Kiko Milano. Αυτό είναι ένα υγρό highlighter πάρα πολύ λαμπερό αλλά πάρα πολύ διακριτικό ταυτόχρονα. Το κάνω έτσι στα δαχτυλά μου και ακουμπάω απλά το σημείο αυτό στο πρόσωπό μου και μου αφήνει μια πολύ ωραία φυσική γυαλάδα. Το highlighter που σας είπα ότι έβαλα από Kiko Milano, θα προσπαθήσω τώρα να σας το δείξω, είναι αυτό.
Δεν μπορώ να το γυρίσω περισσότερο γιατί έχει ξεκολλήσει όλο το προϊόν από τη συσκευασία δυστυχώς. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί ακόμη. Ήταν μέρος της Limited Edition Collection Dolce Diva και είναι η απόχρωση 02 Elegant Rose. Και επίσης μου άρεσε πολύ και η απόχρωση μπιζού τελικά που σκεφτόμουν στην αρχή να τη γυρίσω πίσω από την Viv, από την εταιρεία από την οποία είδαμε πριν και τα ρούς που σας έδειξα. Ωραίο και αυτό. Μπορείτε επίσης να το χτίσετε και να γίνει απόλυτα εκτυφλωτικό. Πάμε σε μολύβια ματιών και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί φέτος ανακάλυψα μολύβια ματιών που δεν με κάνουν να δακρύζω, έχουν τρομερή διάρκεια και πάρα πολύ ωραία χρωστική και είναι από τις εξής δύο εταιρείες. Η πρώτη είναι η Pat McGrath Labs. Όλοι έχουν τρελαθεί με τα κραγιόν αλλά και το foundation νομίζω και την πούδρα για κάτω από τα μάτια από αυτή την εταιρεία. Εγώ αποφάσισα να πάρω ένα μολύβι για να το δοκιμάσω. Έχω πάρει την απόχρωση Black Coffee. Αυτή είναι που φοράω στα μάτια μου και σήμερα. Το λατρεύω, δεν το αλλάζω με τίποτα. Και επίσης από το Makeup by Mario, αυτός είναι ο makeup artist της Kim Kardashian που κυκλοφόρησε μερικά μόνο προϊόντα μακιγιάζ. Αποφάσισα να δοκιμάσω λοιπόν αυτό το μολύβι που είναι στην απόχρωση Deep Plum, λέγεται Master Pigment Pro Pencil. Από τη μία πλευρά έχει το μολύβι και από την άλλη πλευρά έχει αυτό εδώ το πινελάκι με το οποίο μπορείτε να τραβήξετε το μολύβι, να το σβήσετε και να κάνετε και έτσι μια ψεύτικη γραμμή eyeliner αν θέλετε. Με έχει βολέψει επίσης πάρα πολύ. Τέλειο χρώμα, τέλεια απόδοση, αξίζει τα λεφτά του 100%. Eyeliner τώρα σε υγρή μορφή, Αναστάσια Beverly Hills. Αυτό παιδιά δεν περίμενα ότι θα με βολέψει, αλλά με βόλεψε πάρα πολύ. Πρέπει βέβαια να κάνετε αποφασιστικές κινήσεις έτσι με το eyeliner. Δηλαδή, παίρνετε το πινελάκι σας και κάνετε κατευθείαν τη γραμμή που θέλετε και σταματάτε εκεί που θέλετε και θα σταματήσει εκεί που θέλετε και θα έχει και την απόλυτα ομοιόμορφη χρωστική καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Είναι πάρα πολύ μαύρο, είναι πάρα πολύ σταθερό και μπράβο στην Αναστάσια. Πάμε σε μάσκαρα και έχουμε προϊόντα για χείλη και setting spray και τελειώνουμε, μην φύγετε λοιπόν. Η μάσκαρα που μου άρεσε περισσότερο αυτή τη χρονιά, από τις καινούριες δηλαδή που δοκίμασα και που φοράω και σήμερα στα μάτια μου, είναι μια μάσκαρα η οποία δεν θα σε κάνει να έχεις τις super duper πάρα πολύ μακριές, βαριές, πυκνές βλεφαρίδες. Βοηθάει όμως πάρα πολύ στην πυκνότητα και δεν τις κολλάει μεταξύ τους. Είναι αυτή εδώ από Rare Beauty, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, στην απόχρωση Black και είναι παιδιά... Πάρα πολύ ωραίο και το βουρτσάκι της και επίσης δεν τρέχει, έχει πολύ καλή διάρκεια γιατί εγώ τη βάζω και στις κάτω βλεφαρίδες και όταν πηγαίνω γυμναστήριο έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλές φορές μου τρέχουν η μάσκαρα. Όχι, αυτή δεν τρέχει και δεν αφήνει και κομματάκια όπως πολλές άλλες. Έχω στο μυαλό μου κάποια, νομίζω ότι θα κάνω και fail στο 2021 και θα σας πω ποια ήταν αυτά. Λοιπόν, πάμε σε μολύβια χιλιών. Να σας πω ότι λάτρεψα το Lip Contour 2.0 στην απόχρωση Pinky Brown από Huda Beauty και λάτρεψα και τα μολύβια από Smashbox. Φοράω σήμερα το Be Legendary Line and Prime Pencil στην απόχρωση Medium Brown. Είναι αυτό εδώ και το έχω και στην απόχρωση Deep Mauve. Την έχω χρησιμοποιήσει λιγότερο γιατί έχω περισσότερα μολύβια σε αυτές τις αποχρώσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό το φοράω σήμερα μαζί με το κραγιόν αυτό από τη Smashbox, το οποίο το πήρα λίγο στην τύχη, δεν την ήξερα την απόχρωση, αλλά μου κάτσε πάρα πολύ καλά. Είναι από τα nudes που θεωρώ ότι πάνε σε όλες. Θεωρώ ότι ταιριάζουν με όλα τα μακιγιάζ, γιατί είναι πάρα πολύ ουδέτερος ο τόνος του. Λοιπόν, μιλάω για αυτό εδώ το κραγιόν που λέγεται Stepping Out. Είναι, όπως σας είπα, αυτό που φοράω. Έχω ακόμα μία απόχρωση που έχω λατρέψει και είναι η Stylist. Είναι, όπως βλέπετε, πολύ πιο μοβ. Την πήρα για να τη συνδυάσω με το άλλο μολύβι. Λοιπόν, ένα κραγιόν επίσης που λάτρεψα και κυρίως θα μιλήσουμε για απόχρωση τώρα, είναι το Velvet Teddy. Παιδιά, το έχω φορέσει τόσο πολύ φέτος αυτό εδώ από τη MAC, που δεν είναι καινούργια απόχρωση, ούτε καινούργια ανακάλυψη. Απλά δεν ξέρω γιατί το λάτρεψα τόσο πολύ φέτος. Και είναι σίγουρα το νούμερο ένα μου, αυτό που έχω φορέσει περισσότερο από όλα. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η σύνθεση αυτών εδώ των κραγιών από την Estée Lauder. Είναι πάρα πολύ ενδυτικά. Έχουν πολύ καλή διάρκεια όμως, όπως επίσης και τα Smashbox. Πολύ καλή είναι δάτωση στα χείλη. Θα δείτε ότι έχουν και μια γυαλάδα εκείνη τη στιγμή που τα φοράτε. Μετά όμως από λίγη ώρα φεύγει η γυαλάδα και μένει το χρώμα και είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Αυτά είναι λοιπόν τα κραγιόν της Estée Lauder Pure Color Envy. Αυτό είναι το 533, το Daydream, που είναι έτσι πιο
θερμή απόχρωση. Και αυτό εδώ είναι το 420, το Rebellious Rose. Φανταστικά. Και τέλος πάμε στα setting sprays για να κλειδώσουμε το μακιγιάζ στη θέση του. Ένα λοιπόν που μου άρεσε πολύ ήταν το Airbrush Flawless Setting Spray από την Charlotte Tilbury. Φαίνεται, νομίζω, μου τελειώνει. Και επίσης λάτρεψα και το NYX Matte Finish Setting Spray, το οποίο πραγματικά βοηθάει στο να σε κρατάει matte και βοηθάνε και τα δύο στην διάρκεια του μακιγιάζ. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι τα προϊόντα που ήταν στα αγαπημένα τα περσινά, για παράδειγμα, συνεχίζω να τα αγαπώ. Δεν τα ανέφερα γιατί είχα καινούργιες ανακαλύψεις και νομίζω ότι θέλετε να ακούτε και καινούργια πράγματα εδώ στο κανάλι. Αλλά είναι μερικά που είναι all time classics αγαπημένα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Περιμένω τα δικά σας αγαπημένα στα σχόλια. Περιμένω τα σχόλιά σας και τις ευχές σας για τη νέα χρονιά. Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε για σας. Πολλά πολλά φιλιά, να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας και μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Θα σας δω στο επόμενο. Μουα! Bye bye!